Κοντά μου είναι ο επικεφαλής των Ακαδημιών Μπάσκετ του Πανιωνίου, ο κύριος Νίκος Κοψιάς. Κύριε Κοψιά, καλησπέρα σας και καλή αρχή κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Το νέο σας έργο. Κρατάω από τη σημερινή ενημέρωση το γεγονός ότι είπατε πως κύριο μέλημα όλου του project είναι σε βάθος χρόνου αλλά και σύντομα να ενισχυθεί η ανδρική ομάδα με παιδιά από το εφηβικό ακόμα και από το παιδικό τμήμα. Θέλετε να μας αναλύσετε λίγο αυτό το σκεπτικό, να μας μιλήσετε λίγο γι' αυτό. Ναι, θα έλεγα ότι όλοι ξέρουμε ότι αυτό είναι το DNA του Πανιωνίου. Να βασίζεται στα δικά του παιδιά, τα οποία θα περνάνε από μια επίπονη και δύσκολη διαδικασία, αλλά τελικά με όραμα και όνειρο να παίξουν στην αντρική ομάδα του Συλλόγου. Ξέρουμε ότι δυσκολεύεται πάρα πολύ ο Πανιώνιος στο θέμα της έδρας τα τελευταία χρόνια. Εδώ υπάρχει ένας πολύ μεγάλος όγκος παιδιών σε όλα τα τμήματα της Ακαδημίας Μπάσκετ. Συνυπάρχουν αυτή τη στιγμή αρμονικά τα τμήματα, γίνεται μια σωστή δουλειά? Σαφέστατα υπάρχει πρόβλημα, γιατί όπως σας ανέλησα, ένα από τα βασικά στοιχεία της δουλειάς μας είναι ο όγκος. Δηλαδή θέλουμε να δουλεύουμε όσο δυνατόν περισσότερο τα παιδιά, να προπονούνται όσο δυνατόν περισσότερο. Έχοντας ένα σημαντικό αριθμό αθλούμενων νέων, όπως καταλαβαίνετε, οι εγκαταστάσεις ποτέ δεν είναι αρκετές. Αν προσθέσουμε σε αυτό το γεγονός το δεδομένο ότι δεν υπάρχει πια το Αρτάκης, οπότε πολλές αγωνιστικές ομάδες, αντρικές και γυναικείες του Πανιωνίου, έχουν έρθει και αυτές και χρησιμοποιούν τα συγκεκριμένα γήπεδα, όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα έχει γίνει ακόμα πιο έντονο. Αναγκαζόμαστε και βρίσκουμε διάφορες λύσεις, γιατί στο τέλος έκπτωση δεν μπορεί να γίνει στην προσπάθεια της ανάπτυξης των παιδιών. Αλλά θεωρούμε και περιμένουμε το επόμενο βήμα, που θα είναι να φτιαχτεί το Αρτάκης, να γυρίσουν οι αγωνιστικές ομάδες στις φυσικές τους έδρες και αν μπορέσουμε ακόμα περισσότερο να βρούμε και άλλους χώρους άθλησης, τους οποίους να εκμεταλλευτούμε. Σε λίγους μήνες από σήμερα, με τι θα ήσασταν ικανοποιημένος για να πείτε ότι κυλάει σωστά αυτό το project των Ακαδημιών? Δεν σας κατάλαβα, συγγνώμη. Λέω, σε λίγους μήνες από σήμερα, με τι θα ήσασταν ικανοποιημένος να πείτε ότι κυλάει σωστά αυτό το project των Ακαδημιών? Τι θα θέλατε να δείτε? Κοιτάξτε, αυτό που θέλω να δω είναι παιδιά τα οποία θα είναι ταγμένα στο πρόγραμμα, θα έρχονται στην προπόνηση γιατί θα θέλουν να έρθουν στην προπόνηση και να κουραστούν και θα έχουν το όνειρο να προχωρήσουν και να εξελιχθούν στον αθλητισμό. Ξέρετε, υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο, ειδικά στον αγωνιστικό αθλητισμό των Ακαδημιών, που λέγεται μόριο δότηση, πάμε για το πρωτάθλημα της τοπικής ένωσης ή και της Ελλάδας. Δεν μπορεί να είναι αυτός ο αυτοσκοπός. Αυτό που θα ήθελα να δω λοιπόν είναι στα παιδιά να θέλουν και να έχουν σαν όνειρο το πώς θα γίνουν άντρες αθλητές σε υψηλότατο επίπεδο. Και βέβαια τα τοπικά πρωταθλήματα και τα πανελλήνια πρωταθλήματα είναι το κερασάκι στην τούρτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.